ιδιαίτερα το Δήμαρχο του Άργους για την τιμή που μας κάνει σε αυτή την όμορφη και κλιματιζόμενη αίθουσα, παλιό πέτρινο μεταξουργείο που μεταμορφώθηκε σε μια υπέροχη αίθουσα της πόλης του. Είμαστε οι πρώτοι που σήμερα κάνουμε το συνέδριο, τα διαρκή συνέδρια που έχουμε αρχίσει από το εργαστήριο λογοθεραπείας συμβουλευτικής και ειδικής αγωγής. Ο τίτλος του εργαστηρίου το βλέπετε με την κάμερά σας εδώ, είναι όπως βλέπετε αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου. Η μαχόμενη εκπαίδευση, η εκπαιδευτική της πατρίδας μας, με το σύστημα αξιών το οποίο διαθέτουν ακόμα παρά την κρίση που διέρχεται ο τόπος, δηλώνουν παρόντες, και ασφαλώς αυτό δίνει αισιοδοξία σε μας όλους που τώρα είμαστε και έχουμε αποσυρθεί σιγά σιγά, να ελπίζουμε ότι η πατρίδα μας, ή αυτό που έλεγε η Μακαρίτσα η μάνα μου, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Όταν έχεις, και ευχαριστώ θερμά, φίλους εδώ από το Άργος, συμβούλους, διδάκτορες, ακαδημαϊκούς, μια φιλαριστία την οποία σήμερα θα τιμήσω ιδιαιτέρως και σας καλώ να το πάτε, όπως ο Δημήτρης ο Φράγκος, σύμβουλος, με μια διαδρομή, αλλά και ο Ορφανός, ο οποίος αποτελεί τον συντονιστή του εργαστηρίου, πάλι Αργίτης, και τόσους άλλους. Στον Ναύπλιο σας περιμένω επίσης, γιατί θα συνεχιστεί εκεί το συνέδριό μας. Τότε να είστε βέβαιοι ότι η εκπαίδευση πατάει γερά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και όλη την Πελοπόννηση, γιατί έχω διατελέσει διευθυντής ΠΕΚ των 5 νομών εκτός από την Αχαΐα και την Ηλία. Εδώ μαζί με τον Παναγιώτη τον Ξιντάρα και τον Γιώργο τον Άσενα, να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την πολύ μεγάλη φιλοξενία που έτυχα στην Πελοπόννηση. Ο ίδιος κατάγομαι από το Σούλι, γόνος των Δρακαίων, Γεώργιος Δήμου Δράκος, έπεσε στο Μελσολόγγι. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ όλους που ήρθατε και να είστε βέβαιοι ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν το καθήκον τους. Μην το βάζετε κάτω. Τη Ρωμιοσύνη, μιας και γιορτάζομαι τα 90 χρόνια του μεγάλου μουσουργού του Μίκη Θεοδωράνη, μην την κλαις. Νάτι, πετιέται και εξαρκείς και καμακώνει με το καμάκι του ήλιου. Ο ήλιος ο νοητός της πατρίδας είναι μαζί μας. Φέτος επιλέξαμε τον ομό Αργολίδας για να κάνουμε το πενταήμερο καλοκαιρινό συνέδριο. Ξεκινάμε σήμερα Τετάρτη στην πόλη του Άργους. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο του Άργους, τον κύριο Καμπόσο, γιατί είναι συνεργάτης της σημερινής παρουσίασης. Βρισκόμαστε σε μια υπέροχη αίθουσα και πραγματικά του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κατάφερε να φτιάξει εδώ. Δύο πληροφορίες για το συνέδριο. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα στο logotherapy.gym.com. Υπάρχει όλο το πρόγραμμα αναρτημένο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα γίνει στην πόλη του Ναυπλίου και σήμερα στην πόλη του Άργους. Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή είναι στην αίθουσα του ΠΑΡΚ, του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ, και Σάββατο είναι στο Βουλευτικό. Το εργαστήριο λογοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνει 13 μήνα προγράμματα ειδικής αγωγής, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουν πάρα πολλά άτομα από τον ομό μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ήδη βρισκόμαστε στο ένατο τμήμα. Απευθύνεται σε φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς και σε οποιονδήποτε πιστεύει ότι το 2015 πραγματικά πρέπει να αναζητήσουμε μαζί τις νέες δυναμικές του σύγχρονου σχολείου. Στοχεύουμε σε ένα ελκυστικό σχολείο,
που πάνω απ' όλα βάζουμε τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών. Η αίθουσα αυτή που φτιάχθηκε με μεράκι και αγάπη σε μια δύσκολη εποχή, ειλικρινά και πραγματικά, με αυτοχρηματοδότηση από τον ίδιο το Δήμο, χωρίς ΕΣΠΑ, χωρίς δανειοδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, σιγά σιγά δέχεται κόσμο, επιστημονικό κόσμο, και κατατείνει να προσφέρει εκείνο που πραγματικά για το οποίο φτιάχτηκε, να προσφέρει πολιτισμό και γνώση, μόρφωση σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να μάθουν, να δουν καινούργια πράγματα και βεβαίως να γίνουν συνέδρια, σεμινάρια, οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα στην πόλη μας. Τα περισσότερα βέβαια και τα ιδιαίτερα θα σας τα πούν οι άνθρωποι με τους οποίους φαντάζομαι ότι ήδη έχετε μιλήσει για το συγκεκριμένο σεμινάριο. Εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το χώρο, σε κάθε φορά που γίνεται μια δραστηριότητα σε αυτό το χώρο, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Γιατί το να δημιουργεί στην εποχή που τα λεφτά έρχονται με τα φορτηγά ήταν εύκολο πράγμα, αλλά και τότε δεν δημιούργησε κανένας. Σήμερα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, από τα λιγοστά να μπορείς να φτιάχνεις τέτοιες ιδιαίτερες αίθουσες, πραγματικά αισθάνομαι υπερήφανος και για τους συνεργάτες μου και για την ταχύτητα που έγινε αυτό το έργο, αλλά και για το γεγονός ότι προσφέραμε μια ιδιαίτερη αίθουσα στον τόπο μας.